Λοιπόν, είμαστε στην Γκαλερίζο Μπουλάκη, θρυλική, mm-hmm. όπου έχεις κάνει εδώ μια υπέροχη έκθεση φωτογραφίας με την ελληνική ομορφιά. Mm-hmm. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Κοίτα, ελληνική, πρώτον μου αρέσει η ομορφιά, πρώτα απ' όλα. Είμαι λάτρης του ωραίου, γιατί το ωραίο ξυψώνει το πνεύμα. Μετά, ξέρεις ότι αγαπώ πολύ την Ελλάδα, γιατί είμαι Ελληνίδα της Διασποράς, έχω ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου έξω και γι' αυτό αγαπώ την Ελλάδα πιο πολύ. Έχεις και πολλά παιδιά, όχι μόνο του Φωτός και του Πλούτου, βλέπω. Είναι πολύ πολλά γνωστά παιδιά, είναι μέσα η Ριέτα, η... Ναι, δεν είναι φίλοι μου όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γνωστοί μου, ήταν πολύ εύκολο για μένα. Δεν είναι ελιτιστικό όμως αυτό, ότι έχεις κάνει μια επιλογή από μια νεολαία πιο ελίτ? Όχι, αγάπη μου, όχι. Εγώ είμαι δημοκράτης, το βιβλίο μου, πάντα ό,τι κάνω είναι δημοκρατικό. Έχω και ελίτ, έχω και παιδιά από επαρχίες, από εργατικές τάξεις, από συνοικίες μακρινές. Έχω τα πάντα. Απλώς ο κόσμος εστιάζει και μιλάει πάντα στα ονόματα. Φωτογράφησες και το γιο μου, ήταν καλό μοντέλο. Το γιο σου στο πήλιο, καλά, τέλειος ήταν. Με δύο κορίτσια, καταπληκτικός. Είσαι και ανατρεπτικός άνθρωπος, γιατί ξαφνικά έκανες ένα γάμο στη Μύκονο με κόκκινο νηφικό, έτσι, το θυμάμαι. Ναι. Με ένα πολύ νεότερο άντρα, ο οποίος αποδείχθηκε ο ιδανικός σύζυγος. Εσύ τον ξέρεις καλά και ξέρεις τι κύριος είναι και τι σχέση έχουμε. Και έχεις καταρρύψει όλους αυτούς που λένε περί ηλικίες διαφοράς. Αυτή είναι νόητη, η μικροαστή, οι ανθρωπάκια που μπαίνουν στα κλισέ. Και έχετε κάνει και δύο υπέροχα παιδιά, την Άννα και την Ίντια. Που παίζουν με το γιο συνέχεια, κολλητή. Θεωρώ ότι είσαι superwoman. Δηλαδή, ενώ έχεις περάσει και αυτό το πρόβλημα της υγείας με το... Ναι. Με το μαστό που βγήκες και το είπες για να παραδειγματίσεις κόσμο, βγήκες μόνος και το είπες. Θέλω να είμαι πρότυπο. Καλό πρότυπο. Από τους διάσημους που έχεις φωτογραφίσει, που έχεις